Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, με ιδιαίτερη πνευματική χαρά τελούμε σήμερα την Θεία Λειτουργία της Κυριακής, η οποία αποκαλείται Κυριακή του Ζαχαίου εξ αφορμής του γεγονότος ότι κατά το διήγηση του Ιερού Ευαγγελίου είναι ένα πρόσωπο ξεχωριστό στην κατηγορία των προσώπων που εδέχθησαν από τον Ιησού Χριστόν την μεγάλη ευεργεσία της σωτηρίας. Αποκαλείται λοιπόν Κυριακή, η Κυριακή αυτή, η 15η του Λουκά, επωνόματι του Ζαχαίου. Εμείς δε εδώ εις τον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, έτσι σε ένα κάπως ακραίο τμήμα της πόλεως μας και της Μητροπόλεως μας, αλλά τόσο καλό και ευλοκημένο, αυτή την ώρα θα εγγύψουμε για λίγα λεπτά στο περιεχόμενο του σημερινού Ιερού Ευαγγελίου για να ωφελήσουμε τις ψυχές μας. Ποια είναι λοιπόν τα κύρια πρόσωπα της Ευαγγελικής διηγήσεως? Πρώτον, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεύτερον, ο τελώνης Ζαχαίος. Τρίτον, ο όχλος, ο ανώνυμος, δηλαδή ο λαός που παρακολουθούσε τον Κύριον. Ο πρώτος, ο Χριστός, ο διδάσκαλος και λυτρωτής. Ο Χριστός ως άνθρωπος τέλειος εκτός αμαρτίας. Ο Χριστός ο Υιός και Λόγος του Θεού, η ζωή και η αλήθεια. Ο Χριστός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ο Χριστός ο φωτίζων και ελεών πάντας ημάς. Ο τελώνης Ζαχαίος ή αρχιτελώνης κατά το αξίωμα, αμαρτωλός, πλούσιος, άπλιστος, συκοφάντης, άδικος, αλλά που ζητούσε τη σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού μέσα του με όπλο τη μετάνοια. Ο όχλος που είπαμε συνόδευε τον Ιησού για να τον δει, να τον ακούσει και πολλοί εξ αυτών να θεραπευθούν από τα νοσήματά τους. Όταν είδε ο όχλος των Χριστών να εισέρχεται στο τέλος και στην οικία του Ζαχαίου, διεγόγγιζαν κάτω από το Ιουδαϊκό πνεύμα, λέγοντες ότι πήγε και εισήλθε και κατέλησε εις άνδρα άνθρωπων αμαρτωλών. Αλλά είχε προηγηθεί όλη η διαδικασία του θαύματος και της συναντήσεως του Κυρίου με τον Ζαχαίο. Σε όλη αυτή λοιπόν τη διήγηση υπάρχει η δέσης και η λύσης του δράματος μιας ψυχής. Ο Ζαχαίος εζήτη να δει τον Χριστό και ο Χριστός εζήτη να σώσει τον Ζαχαίο. Από όλο το κείμενο του Ιερού Ευαγγελίου επικεντρώνω την προσοχή σας σε τρία κεντρικά σημεία. Ως απάντηση του Κυρίου στην επιθυμία του Ζαχαίου να είδει τον Ιησούν και στην απόφαση του Ζαχαίου να διορθώσει τα πάθη του και τα αμαρτήματά του. Ήρχε το λοιπόν η πορεία όπου ο Χριστός ηγείτο γύρω από αυτόν οι μαθητέ, πίσω ο όχλος πολλής και περπατούσε σε έναν δρόμο. Σε αυτό το δρόμο όμως έκρινε ο Ζαχαίος ότι μπορούσε να δει τον Χριστό κάνοντας μια πράξη ταπεινή και κάπως αστεία παρά την όριμη ηλικία του, αλλά εξαιτίας του ότι ήταν πολύ κοντός και δεν προλάβαινε να δει τον Χριστό όπως θα ήθελε και να του μιλήσει, προχώρησε λίγο πριν, ανέβηκε σε μια σικομορέα, σικομουριά δηλαδή. Υπάρχουν αυτά τα δέντρα σήμερα και στην Αίγυπτο και στις άλλες χώρες και σε εμάς σε ορισμένα νησιά, και περίμενε την διέλευση. Καθώς ήρχε το λοιπόν όλο αυτό το σύνολο με τον Χριστό, τους μαθητάς και τον κόσμο που ακολουθούσε και επλησίαζε στην αυτή την σικομουριά που ήταν ο Ζαχαίος, ο Χριστός πριν εκείνος να μιλήσει τον είχε δει και τον είχε μέσα στη σκέψη του και την πρωινιά του ετοιμάσει. «Ζαχαίε», του λέει, «σπεύσας κατάβυθι,
σήμερον γάρεν το οίκος σου δίμε μήνε. Αυτό ήταν ένα πάντεχο. Αυτός πήγε έστω να τον δει πώς μπορεί να ελεηθεί, πώς μπορεί να σωθεί από το βάρος των αμαρτιών του και των παραπτωμάτων του. Και του ομιλεί πρώτος ο Χριστός, διότι μας γνωρίζει όλους και τα νοήματά μας και τις σκέψεις μας και όλα όσα γίνονται μέσα στην ψυχή μας, και του κάνει την πρόσκληση: Ζακχαίες, πέφσες κατάβυθι, σήμερον γάρ εν το οίκος σου δί με μήνε. Κατά λέξη το ερμηνεύω μια φορά. Ζακχέ, σπέβδοντας, κατέβα αυτή την ώρα, τούτη την ημέρα, διότι στο σπίτι σου πρέπει εγώ να μείνω. Τα έχασε ο Ζακχαίος. Κατέβηκε, προσακολήθη εκεί στην συνοδεία και ήλθαν στην οικία του. Και τότε ο Ζακχαίος είπε προς τον Κύριον: Ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μη δίδομη της ψυχής, της φτωχής, και ήτι εσυκοφάντιασα αποδίδομαι αυτό τετραπλούν. Ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομη της πτωχής, και ήτι νόστι εσυκοφάντισα αποδίδομαι τετραπλούν. Λέει ο σχολιαστής: Ω Θεέ μου, μεγάλη η μετάνοια. Γιατί η απάντηση του Κυρίου σε αυτήν την ομολογία και την απόφαση του Ζακχαίου είναι: σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο. Εσώθηκε ο Ζακχαίος και όλη η οικογένειά του. Θαύμα μέγα, όχι μόνο σε εκείνον αλλά σε όλη του την οικογένεια, σε όλο του το σπίτι, σε όλη του τη συγκρότηση την οικογενειακή που είχε. Πώς? Με το βλέμμα και το ρήμα Κυρίου. Έχω γράψει ένα ξεχωριστό άρθρο μέσα πάλι από το ιερό κείμενο που τώρα σχολιάζομαι και φανερώνομαι μέσα στις ψυχές μας για να ωφεληθούμε, με τον τίτλο «Βλέμμα και ρήμα Κυρίου», δηλαδή ματιά και λόγος του Χριστού προς τον άνθρωπο. Εν προκειμένου του Ζακχαίου, άμεσα κατευθείαν. Εμείς με την πίστη μας, με τη σκέψη μας, με την αναφορά μας προς τον ουράνιον Θεόν, μπορούμε να συναντούμε τον Χριστόν και να ακούμε τον Λόγο Του. Είναι θέμα πίστεως. Αλλά αν δεν μπορούμε και αν δεν μπορούμε να βοηθηθούμε μόνοι μας, να η Εκκλησία μας τι μας κάνει. Κοιτάξτε την εικόνα του Χριστού. Πώς μπορείτε να τη δείτε, πώς μπορείτε να την ξεχάσετε? Σε κάθε ναό μας στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς, η εικόνα του Κυρίου προέχει, είναι η πιο σημαντική, είναι εκείνη που συγκεντρώνει τις σκέψεις μας, τις παρακλήσεις μας, τις αγωνίες μας, τα προβλήματά μας, τα παραπονά μας, τις αμαρτίες μας, για να συγχωρηθούμε. Και η Παναγία από την άλλη πλευρά, που την παροκαλούμε να μεσητεύει εις τον αιών της υπέρ ημών. Σκεφτείτε, αδελφοί μου, τι οφείλει ο καθένας μας να πράξει απέναντι του Θεού. Οφείλει να κοιτάξει τον Χριστό στα μάτια και να επισημοποιήσει την επανόρθωση των αμαρτημάτων του. Δεν φτάνει να ομολογούμε. Αν μπορούμε, πρέπει να διορθώνουμε. Αυτό το παράδειγμα το δείχνει ο Ζακχαίος, που είναι από τα μοναδικά που τα έχουμε ακούσει, γιατί βέβαια ό,τι είναι στο Ευαγγέλιο είναι μοναδικών. Αμέσως που μπήκε στο σπίτι του: τα μισά από τα υπαρχοντά μου τα μοιράζω, τα δίδω στους φτωχούς, και αν κανένα τον αδίκησα κατά την άσκηση του επαγγελματός μου που είναι του αρχιτελώνου, και ή του έβαλα περισσότερο φόρο ή του πήρα χρήματα ή με οποιοδήποτε τρόπο τον έβλασα, ας έρθουν εδώ αυτοί όλοι να τους το ανταποδώσω στο τριπλάσιο σε ό,τι τους έβλαψα. Αυτή είναι η μετάνοια, που δεν είναι θεωρητική πράξη, θεωρητική ιδέα, αλλά είναι πράξη καθημερινή στους ανθρώπους που ζουν εν Χριστώ Ιησού. Σκεφτείτε να μετανοούσαμε, αδελφοί μου, όλοι οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, για όσα αμαρτήματα διεπράξαμε, εάν διεπράξαμε. Και ομιλούμε κυρίως για αμαρτήματα όχι σαρκικά.
για τα οποία ισχύει η θεραπεία, αλλά για τα αμαρτήματα παράνομου πλωτισμού, χρηματολατρίας, καταχρήσεως δικαιώματος, εκμεταλλεύσεως επαγγέλματος ή αδυνάτων ανθρώπων και παράνομων συναλλαγών. Σκεφτείτε αν κατά το παράδειγμα του Ζαχαίου επέστρεφαν μερικοί τα μισά χρήματα που τα απέκτησαν παράνομα στα ταμεία του ελληνικού κράτους. Εάν κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι, ελάχιστοι εγώ νομίζω είναι, αλλά όχι πάντως όλοι, εάν κάποιοι πολιτικοί παρέδιδαν τα μισά χρήματα από όσα εκέρδισαν παράνομα κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων τους στο ελληνικό δημόσιο. Εάν οι μέτοχοι μεγάλων εταιριών απέστρεφαν στα ταμεία του κράτους τα τυχόν άνομα κέρδη από μεγάλα έργα και υπερτιμήσεις εργασιών. Εάν οι έμποροι απέδιδαν τα κέρδη από υπερτιμημένα εμπορεύματα και τα έδιναν σε ιδρύματα φιλανθρωπίας. Εάν όσοι χάνουν τα χρήματά τους στα καζίνα, μικροί και μεγάλοι, διέθεταν τα χρήματά τους για αξιοποίηση σε έργα που χρειάζονται εργατικά χέρια. Εάν όλες οι κατηγορίες πολιτών αποφασίζαμε να μην ξεγελάσουμε τις εφορίες της πατρίδας μας, αλλά να πληρώνουμε ό,τι ο νόμος προβλέπει. Εάν οι μεγάλοι και επιτυχημένοι εφοπλιστές απεφάσιζαν να χορηγήσουν χρήματα στο κράτος μας με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα έργα ή προς ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, εάν για τον καθένα μας και τι δεν θα μπορούσε να γίνει στην πατρίδα μας. Εάν οι συμπατριώτες μας που αναπέθεσαν τα εκατομμύρια τους στις τράπεζες της Ελβετίας ή σε εταιρείες offshore επιστρέψουν τα μισά τουλάχιστον κατά το παράδειγμα του Ζαχαίου εκ των καταθέσεών τους στο ελληνικό δημόσιο και τα άλλα μισά να τα επαναφέρουν στις ελληνικές τράπεζες χωρίς καμιά συνέπεια. Και αν με ρωτάτε για την Εκκλησία, σας απαντώ ότι πλήστα όσα προσφέρει στο λαό μας και πάντως η Εκκλησία και πάντως κινδυνεύει να πτωχεύσει εάν δεν υπάρξουν ρηξικέλευθες αποφάσεις από κράτος και Εκκλησία μας, αλλά και με τη μαρτυρία ότι από τις συστάσεις του ελληνικού κράτους και μέχρι σήμερα η Εκκλησία μέχρι προλίγων ετών έδωκε ό,τι μπορούσε στο ελληνικό κράτος και το οποίο δεν αξιοποιήθηκε σε όλα τα επίπεδα όπως θα έπρεπε, όπως είναι οι καλλιέργειες των αγρών και όπως συμβαίνει με όλα τα ελληνικά και δημόσια κτίρια που τα βλέπουμε να είναι εγκαταλελειμμένα, αλλά γίνεται τώρα προσπάθεια τουλάχιστον όλα αυτά να ακτοποιηθούν. Όλοι οι Έλληνες, όλοι μαζί, με όλες τις υποχρεώσεις μας υπέρ της πατρίδος μας και της Ελλάδος και της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, με ενότητα, με ευθύνη, με καθαρά χέρια και θυσίες, για να στεθούμε ως γνήσια τέκνα της Ελλάδος και του Χριστού με καθαρές τις ψυχές μας ενώπιον εκείνου που μας έπλασε. Εάν όλα αυτά και άλλα πολλά μπορούσαν να γίνουν στο μεγαλύτερο βαθμό, θα τακτοποιούσαμε την οικονομία μας σήμερα, αν τα έδιδαν όπως σας τα είπα πριν, θα τακτοποιούσαμε την οικονομία μας εσωτερικά, έτσι ώστε να διευκολυνθούμε να δώσουμε τις οφειλές στους ξένους που μας έχουν χρεώσει, γιατί από εκεί πράγματι πήραμε, και οπωσδήποτε θα κατορθώναμε να απαλύνουμε και να ξεκουράσουμε την ελληνική κοινωνία και ιδιαιτέρως εκείνους που έπεσαν οι μισθοί των ή εκόπηκαν οι συντάξεις ή καθιονδήποτε τρόπον βρέθηκαν προπάντων άνεργοι και χωρίς στέγη, θα μπορούσαμε να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Όλα όσα συμβαίνουν. Να εξισορροπήσουμε και ευκολότερα θα δίναμε τις οφειλές μας. Τώρα λέμε να περάσει ο χρόνος αυτός. Μερικοί όμως λένε και αν δεν περάσει, και είναι και ο άλλος το ίδιο, και είναι και ο άλλος το ίδιο. Ελπίζομαι πως δεν θα είναι. Αλλά ας φροντίσουμε από την άλλη πλευρά να κάνουμε το χρέος μας, σαν χριστιανοί, σαν Έλληνες, το ξαναλέω, στην πατρίδα μας. Η πατρίδα μας υποφέρει και πάσχει. Και αυτή τη στιγμή έχει κατά ένα σημαντικό βαθμό
αυτή τη στιγμή έχει η πατρίδα μας εκτεθεί εις όλον τον κόσμο. Ότι δηλαδή έχει πολίτες που δίνει να άξει της αποστολής των. Γι' αυτό λοιπόν η προτροπή του Άμπωνος σήμερα εδώ από τη Θεσσαλονίκη είναι αυτή. Με το παράδειγμα του Ζαχαίου και την προτροπή του Κυρίου και με την παρουσία του επί γης που έκαμε ό,τι έκαμε, που ομίλησε όπως ομίλησε, που εθεράπευσε όπως εθεράπευσε, που απάλυνε ψυχές όπως απάλυψε, που έδιωξε τα δαιμόνια από ασθενείς δαιμονιζομένους συντετριμένα και έπεσαν στη θάλασσα και πνίγηκαν, που έσωσε τόσον κόσμο με το παράδειγμα αυτό του Κυρίου, εμπνεόμενοι και εμείς, ας πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν. Ξέρω ότι εμείς εδώ κατά πλειονότητα δεν έχουμε τέτοια χρήματα, αλλά κατονόμαστε τις κατηγορίες όλες. Δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις από το κράτος και αυτή τη στιγμή να λέμε όσα λέμε και να επιχειρούμε όσα επιχειρούμε. Πώς δηλαδή? Κλέβοντας εις όλα τα επίπεδα το δημόσιο χρήμα. Όλοι. Όλοι μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι απόλυτη ανάγκη. Και είναι απόλυτη ανάγκη και στις άλλες σχέσεις μας με ανθρώπους γύρω μας να είναι οι οικονομικές μας σχέσεις τακτοποιημένες κατά δικαιοσύνη και όπως θέλει ο Θεός, για να είναι ακόμη καλύτερη η διαχείρισή των και η πορεία της ζωής μας στα θέματα της οικονομίας. Βέβαια, το κυριότερο απ' όλα είναι η σωτηρία των ψυχών μας, γιατί η θεραπεία που έγινε στο Ζαχαίο δεν είναι μόνο η ρύθμιση της παραδόσεως των υπαρχόντων του και των χρημάτων του σε αυτούς που αδίκησε και το μοίρασμα της περιουσίας του σε όλους, αλλά είναι ότι σώθηκε η ψυχή του, γιατί ο Χριστός είπε «Σήμερα εν το οίκο τούτο σωτηρία εγένετο». Υπήρξε σωτηρία των ψυχών αυτού και των δικών του. Εκεί λοιπόν πρέπει να επιμείνουμε. Και σήμερα από την Θεία Λειτουργία, μαζί με όλη την ευλογία και την χάρη που επήραμε όλοι μας και οι συλλειτουργοί μου και εσείς και οι ψάλτες μας εδώ που είναι, όπως βλέπετε, όλοι νέα παιδιά που ψάλουν στα αναλόγια και είναι αυτό μια ευχάριστη διαπίστωση για μια ελπίδα για το μέλλον, και με τη συνδρομή και όλων των αρμοδίων, των ιερέων του ναού μας εδώ, των επιτρόπων και των άλλων παραγόντων του ναού, μέσα σε αυτή όλη την ευχάριστη, ευλογημένη και πνευματική ατμόσφαιρα, όπου στο τέλος τώρα θα κοινωνήσουν όσοι είστε έτοιμοι και οι άλλοι θα λάβουν σε λίγο το αντίδωρο για ευλογία επί τη σημερινή Κυριακή, ας κάνουμε όσες σκέψεις μπορούμε και ας γίνει η φωνή μας η ισχνή εδώ από την Θεσσαλονίκη προς όλον τον ελληνικό λαό, για συνέπεια πραγματική, ουσιαστική, μοναδική, καινούρια, μοντέρνα, για όλα όσα οφείλουμε να τα δίδουμε στην πατρίδα μας. Και από εκεί και πέρα ο Θεός θα μας ευλογεί και θα μπορούμε να σταθούμε όλοι καλύτερα. Εύχομαι πολύ σύντομα να είναι όλα καλύτερα και εκείνοι οι οποίοι ιδίως ταλαιπωρούνται να απαλλαγούν από τις δοκιμασίες που επέτρεψε η παρούσα κρίση. Μπορώ να σας πω όμως ότι από την επικοινωνία μου όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι Έλληνες υποφέρουν, και αυτοί που δεν είναι σε αυτούς που επλήγησαν πολύ υποφέρουν για την κατάσταση των άλλων, και εμείς προσπαθούμε να τους πείσουμε να κάνουν ό,τι μπορούν για εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν. Ο Θεός να δώσει να είστε όλοι καλά, ευλογημένοι, και η Ελλάδα μας και η πίστη μας να πορεύεται με αξιοπρέπεια μέσα στην αποστολή της για χρόνους αιωνίους. Αμήν.